Ολυμπιακό, αφού υπάρχει ήδη στον πάγκο ο Λεωμάτος. Στον δε Ολυμπιακό, αυτή που είναι εκτός, είναι οι δύο γερουσιαστές. Ραντζέλοβιτς και Γκιλιέρμε, κέρδισε ο Πέλκας, έκλεψε. Και ψάχνει τον Σβιντέρσκι. Προσπής του Πολωνού, μια προσπάθεια συνεργασίας με τον Μπίσεσβαρ. Πέλκας, μπάλα στο σώμα του Σβιντέρσκι και out. Θα λέγαμε πολύ γρήγορες κινήσεις. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έφεραν τους εαυτούς τους στα καρέ του Ολυμπιακού. Ο Τσιμίκας κέρδισε την μπάλα και δοκιμάζει να τελειώσει μόνος του τη φάση. Με ένα σουτ. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάποιο φοβερό σουτ, μπορώ να πω όμως ότι ήταν ένα από τα πολύ σπάνια σουτ σε αυτό το πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Ξανά το τελείωμα από τον Κώστα Τσιμίκα. Αυτή τη φορά πάει λίγο διαφορετικά ο Βιερίνια. Κεφαλιά από τον Βαρέλα, ακίνδυνη για τον Ζωζεσά. Και συμπληρώνοντας 31 λεπτά παιχνιδιού, πρέπει να πούμε ότι νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να κρατήσει το παιχνίδι σε χαμηλό ρυθμό. Κάτι τον πρωτοβουλίε, μία από αυτές παίρνει ο Μίσιτς τώρα. Και συνεργασία με τον Σβιντέρσκι. Κρίσιμο τάκλινγκ. Μπα. Χαλάκης, έξυπνο άνοιγμα στον Βαλμπουένα. Αυτός κλεισμένος, καταφέρνει και γυρίζει. Και δοκάρει από το τελείωμα του Ελ Αραμπί. Μισή φάση δόθηκε στον Γιουσέφ Ελ Αραμπί και έδειξε γιατί είναι ο πρώτος σκόρερ, ο κορυφαίος εκτελεστής της Super League. Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η εικόνα του πρώτου μέρους. Ολυμπιακός με Ζουζεσά, Ελ Αμπντελαουί, τον Πέλκα, εν μέρη φταίει και ο Μπουχαλάκης γι' αυτό. Ολυμπιακός με την άνοδο του Τσιμίκα, πάει ως το τέλος, το σούτο, αποκρούει ο Πασχαλάκης, γυρίζει, γκολ, αυτό γκολ. Γυρίζει την μπάλα, ο Ραντζέλοβιτς βρίσκει πάνω στον Βαρέλα και πηγαίνει μέσα στο 49. Πάω Ολυμπιακός 0-1. Ξεκινάνε όλα από την επέλαση του Κώστα Τσιμίκα. Εν ώψη αυτού του γεμίσματος από τον Βιερίνια, περισσότερο σπόντα, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, δοκάρι 1-1 από τον Βαρέλα. Μετά το δοκάρι του Σβιντέρσκι στο 52. Ένα φάουλ που έδωσε ο Μπουχαλάκης. ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα, η μοναδική της Super League, που χρειάζεται λιγότερα από 6 τελειώματα για να βάλει ένα γκολ. Από το πόδι του Μπουχαλάκη ήταν η επιστροφή της μπάλας, απέκρουσε ο Ζωζεσά, ήρθε ο Σβιντέρσκι από το σώμα του Πορτογάλου τερματοφύλακα, η μπάλα σταματάει στο δοκάρι και ο Βαρέλα την σπρώχνει στα δίχτυα. Πάω ο Ολυμπιακός μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 3 λεπτών, 1-1, άλλη μια φορά. Ναι, από το Μπουχαλάκη είναι η απόκρουση του Ζωζεσά. Δεύτερη απόκρουση στο τελείωμα του Σβιντέρσκι. Ποκάρι. 1-1 από τον Βαρέλα. Έχει δώσει offside. Το καταλάβαμε από το γεγονός ότι πήγε να εξηγήσει στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ γιατί παίρνει αυτή την απόφαση. Εδώ είναι. Πράγματι εκτεθειμένοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Το παίρνει ο Βιερίνια, είμαστε περίπου 20 λεπτά πριν το φινάλε. Η εκτέλεση του αρχηγού του ΠΑΟΚ πάνω από την εστία του Ζωζέ Σάκε. Τώρα ο Ελ Καντουρί θα μπει στη θέση Αντώνη Τσακαλέα Τίνος. Του Μαουρίσιο. Πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Τσιμίκα. Δεν βλέπει κάτι ο Στήλερ, ούτε ο βοηθός του για την φάση πολύ κοντά. Την προηγούμενη φάση με τον Τσιμίκα και τον Λιμνιό. Ναι, μπορεί να το δει κανείς πολύ εύκολα και με γυμνό μάτι. Βάσει εκτός εκτελεί ο Βιερίνια, η μπαλά έσπασε πράγματι πάνω στο τείχος.